Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, το νυχτερινό παρασκήνιο που οδήγησε στο αυστηρό αυτό ανακοινοθέν των 28 για την Τουρκία. Σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Τσιγουρής. Χρήστο, καλησπέρα. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί πίσω από τις κλειστές πόρτες της Βρυξέλλες και πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτό το αυστηρό ανακοινοθέν των ηγετών. Καλησπέρα σας. Να πούμε ότι έχει ξεπεράσει το όριο των ανακοινοθέντων και είναι μια απόφαση. Ουσιαστικά είναι η πρώτη αυστηρή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Τουρκίας για προκλητικές πρακτικές της και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και μιλάμε για απόφαση γιατί πλέον στο επόμενο στάδιο, στα 15 μέρες, είναι τα μέτρα. Με ποια μέτρα? Εναντίον προσώπων, εναντίον εταιριών ή οικονομικά μέτρα, σε μια δοκιμαζόμενη τουρκική οικονομία. Αυτό σημαίνει στοχευμένα μέτρα, είναι η φράση που μπήκε στο ανακοινωθέν. Άρα, μιλάμε για απόφαση, για μέτρα. Για να φτάσουμε σε αυτή λοιπόν την απόφαση, από την οποία εμφανίζονται ικανοποιημένοι και η Λευκωσία και η Αθήνα, που ανέπτυξαν μια σειρά αποδράσεις στο προηγούμενο διάστημα, δημιουργώντας συμμαχίες, έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Μπορούμε να σταθούμε σε 3+1 σημεία που έπαιξαν ρόλο. Το ένα ήταν η Σύνοδος του Νότου. Πριν από λίγες ημέρες συγκεντρώθηκαν στη Μάλτα οι ηγέτες των χωρών του Νότου. Είναι μια πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής κυβέρνησης, που πήρε σάρκα και οστά και έχει αρχίσει να παράγει αποτέλεσματα πολιτικά, καθώς επηρεάζει την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ίδια ώρα εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη και στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι για το οποίο ευχαρίστησε τους ηγέτες του Νότου, ο Νίκος Αναστασιάδης εδώ στους Βρυξέλλες. Το δεύτερο σημείο είναι η παρατηρούμενη σύγκληση μεταξύ Αθήνας και Παρισίων. Είναι κλισέ η φράση Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Φαίνεται όμως ότι ο ανοιχτός διάβλος και η συνεχής επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Εμμανουέλ Μακρόν, όχι τώρα, αλλά τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο, επεκτείνεται και στο στρατιωτικό επίπεδο. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά του Εμμανουέλ Μακρόν σε φρεγάτες που θα περιπολούν. Έχουν συζητήσει εδώ και ένα χρόνο οι δύο ηγέτες για το ενδεχόμενο να πάρει η Αθήνα γαλλικές φρεγάτες ακριβώς για τις ανάγκες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ή να τις νοικιάσει με λίζινγκ ή να περιπολούν γαλλικές φρεγάτες. Αυτό το θέμα επανήλθε στην Σύνοδο Κορυφής και επέδρασε, όπως είδατε, καταλυτικά, αφού είναι και η Total γαλλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τρίτο σημείο που η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι έπαιξε ρόλο, προσδιοντάς της διπλωματικό κεφάλαιο, είναι η Συμφωνία του Πρεσπό. Καθώς η Ελλάδα εμφανίστηκε σε μια δοκιμαζόμενη Ευρώπη να κλείνει μια εκκρεμότητα και αντί να είναι αιστεία προβλημάτων, να είναι αιστεία δημιουργία σταθερότητας. Θεωρούν ότι παράλληλα, σε επίπεδο στρατιωτικό, επιχειρησιακό, έκλεισαν την πόρτα στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας. Έκανε ειδική αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας για το ενδεχόμενο να έχουμε στα ανατολικά την προσοχή μας και την ίδια ώρα τουρκικά μαχητικά να περιπολούν στον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Υπάρχει όμως και ένας ακόμα παράγοντας, έχει να κάνει με τη στάση της Τουρκίας και είναι στάση απολύτως παρασκηνίου. Είδαμε τα εντυπωσιακά πλάνα χτες από την αναχώρηση του ενός γεωτρύπανου, την τελετή που στήθηκε στην Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν πήραν χαμπάρι ότι πρόκειται για μια διγλωσία από την πλευρά της Άγκυρας. Καθώς από τη μια έχουμε τους τσαμπουκάδες, και χρησιμοποιώ τη λέξη που ενδεχομένως είναι κατάλληλη. Έχουμε το σοου με την αναχώρηση του γεωτρύπανου και την ίδια ώρα πληροφορούμαστε ότι από τη Δευτέρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών τηλεφωνούσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του και έκανε παζάρι κατά το τραπέζι. Ενώ δηλαδή δημόσια είχε μια σκληρή ρητορική Άγκυρα, στο παρασκήνιο ζητούσε να ενεργοποιηθεί μια απόφαση του 2011 για δημιουργία μεικτής επιτροπής σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει εντοπιστεί. Άρα, μάλλον υπάρχει μια διγλωσία. Όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα, μια κερδισμένη παρτίδα σκάκι. Μένει όμως να φανεί αν εδώ τα μέτρα αυτά θα αποδώσουν ή αν θα είναι ακόμα πιο δύσκολες οι επόμενες μέρες που έρχονται. Και μένει να δούμε και τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας. Ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο Τσιγουρή.